4. Δύο τα παιδιά, είσαστε η Ρουά Ματ. Πολύ ωραία. Και τι κάνατε? Τραγουδάμε χιπό, τα πάντα έτσι. Τα πάντα, γενικά με τη μουσική. Παπαπα, γεννείς τα Σάββατα και κάνεις τα μάτα, κουνιέσαι άτακτα. Πάμε! Βρε καλό τα παιδιά. Γεια σας. Τι θα μας κάνετε? Είμαστε η Ρούα Ματ και θα σας τραγουδήσουμε hip hop λίγο να κουνηθούμε. Hip hop R&B. Πάμε δυνατά, έτσι πάμε, πάμε, πάμε. Έτσι. Από πού είστε? Νέα Ιωνία. Έχετε χρόνια που ασχολείστε με το hip hop? Περίπου 7. Να δούμε την εμπειρία σας και την όρεξή σας. Έλα, πάμε. Ωραία, πάμε. Πάμε να ανεβούμε λίγο. Πάμε. Ευχαριστούμε. Θα αρχίσουμε την τοποθέτησή μας από την κυρία Μανολίδου που προηγουμένως έχει πατήσει το κουμπί. Ποιος έγραψε τους στίχους? Ο καθένας τα δικά του. Δείξε τι καθεμία το τύπο. Έλα, πώς ήταν ο στίχος, πες το. Σκίσε τα εσώρουχα σου, δείξε την κομμενάκι είσαι και κάνε τώρα αυτό. Δηλαδή θέλετε να με βάλετε να το ξανακούσω? Μέσα από τη ζωή είναι βγαλμένο αυτό. Ναι, όντως. Να βγούμε τώρα. Αυτό περισσότερο για ευσεβής πόδος μου κάνει παρά για τραγούδι. Δηλαδή η βύση. Σωστά. Στο hip hop που βρίσκεσαι είναι μέσα. Συγκρίνετε την Άννα Βύση αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνετε εσείς? Αν ακούσετε ξένο ραπ, μόνο βρίζουνε μέσα. Εγώ συμφωνώ. Εσείς δεν βρίζετε. Δεν είπαμε τίποτα. Εντάξει, δύο-τρεις λέξεις. Δεν μένω στις λέξεις, μένω στο νόημα. Θεωρώ ότι το νόημα αυτή τη στιγμή δεν είναι νόημα το οποίο θα πρέπει να ακούγεται έτσι και να είναι πρότυπο. Τι λέτε, για τα παιδιά που μας ακούνε, και θέλετε να σκίσετε τα ισόρουχα, γιατί πραγματικά απογοητεύτηκα, γιατί όταν σας είδα περίμενα πολύ περισσότερα. Ρουά Ματ, να σας πω κάτι. Εγώ φαντάζομαι την επόμενη σκηνή με ένα διαφορετικό styling. Με τραγούδι πιασάρικο σαν αυτό το οποίο είπατε τώρα. Το styling παίζει ρόλο. Ιδιαίτερα στην τέχνη την οποία υπηρετείτε, παίζει. Με τρία κορίτσια πίσω, με ένα ωραίο σκηνικό, στην επόμενη που φάση. Θα σκίζουν τα ισόρουχά του κατά προτίμηση. Καλά, εννοείται. Δεν το λέξει, είναι. Θα σκεφτούν κάτι πιο εφάνταστο. Έχω αυτή τη σκηνή στο μυαλό μου, επομένως θα ήθελα να σας δω στην επόμενη φάση. Ψηφίζω ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Μου λέτε τα κούπλε δύο λεπτά για να ψηφίσω κι εγώ. Κολλήσατε εσείς με τα κούπλε. Επίσης τα γονατά, άρχισε τα βογκητά. Το θέλει πιο δυνατά και δεν το λέω το υπόλοιπο. Περάσατε, περάσατε, μην κουράζετε. Είναι θεά, είναι θεά. Εννοείται. Ψηφίζουμε. Με την αρνητική ψήφο της Ευγενίας και τη θετική τη δική μας, το αποτέλεσμα σίγουρα είναι 2-1. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει. Okay. Σημασία έχει να αρέσει στους νέους. Σεβασμό στην Επιτροπή. Λοιπόν. Μα είναι θεά, είναι νέα, είναι σκαλιά. Τώρα πας να το για μένα λέγατε. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε, παιδιά. Θα τα ξαναπούμε. Το την άλλη φορά είναι πιασμένη. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λογικό ήταν, έτσι. Γιατί το στιγάκι ήταν. Ναι, ήταν πιο αντρικός στιγμός.